Την τιμή να είμαι και ο διαχειριστής. Το θέμα για το οποίο θα σας μιλήσω είναι τεράστιο, έχει πει είδα και η Χαρά Νικοπούλου αρκετά πράγματα, οπότε μόνο ακροθυγός μπορεί κανείς να το αγγίξει σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δώσω κάποιες πολύ βασικές παραμέτρους του. Και μια που μιλάμε αρχικά για τον ρόλο του τουρκικού προξενείου Κομωτινής, ας δούμε την επόμενη διαφάνεια, να δούμε και το Ευαγγές Ίδρυμα, να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής ένα πράγμα, ότι πραγματικός διπλωματικός ρόλος ουσιαστικά δεν υφίσταται. Το προξενείο δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξη στη Θράκη, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν εκεί Τούρκοι υπήκοοι, ενώ και οι όποιες γραφειοκρατικές του αρμοδιότητες είναι πια τόσο απειροελάχιστες, που θα μπορούσε άνετα να τις διεκπεριώνει το αντίστοιχο προξενείο Θεσσαλονίκης, που άλλωστε βρίσκεται μόλις σε 3 ώρες απόσταση από τα σύνορα. Θα μπορούσε έστω να υπάρχει ένα τοπικό γραφείο με έναν-δύο υπαλλήλους. Πάντως, δεπουδενή δεν δικαιολογείται η ύπαρξη μιας τέτοιας πολυπρόσωπης υπηρεσίας στην Κομωτινή, που θυμίζω ότι έχει πρόξενο, 3 υποπροξένους και περίπου ακόμα 20 μόνιμους διπλωματικούς υπαλλήλους. Και ακόμη έναν ετήσιο προϋπολογισμό που όλα δείχνουν ότι υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Κλείστε το! Και όσους... Παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια. Αυτό για να ξέρουμε εξ αρχής για ποια μεγέθη μιλάμε. Και για να θέσουμε λοιπόν κατευθείαν και το δάκτυλο επί των δίπων των Νείλων, οφείλουμε να πούμε ότι ο μόνος που ουσιαστικά λόγος ύπαρξης του προξενείου είναι η χρησιμοποίησή του από την Τουρκία ως βασικού οχήματος για την επεκτατική πολιτική της στα Βαλκάνια. Πράγμα που φυσικά διαιωνίζεται λόγω της μόνιμα φοβικής επίσημης ελληνικής πολιτικής, που αν δεν ήταν φοβική, πολύ απλά θα το είχε κλείσει εδώ και χρόνια. Το προξενείο αποτελεί σήμερα μια πραγματική πληγή για τη Θράκη. Είναι ένας μόνιμος παράγοντας αποσταθεροποίησης, ένα κράτος εν κράτη ή μάλλον παρακράτος εν κράτη, που με τους παρακρατικούς του μηχανισμούς ποδηγετεί τη μειονοτική κοινωνία, παρακαλώ να δούμε την επόμενη διαφάνεια, την κρατά σε μόνιμη κοινωνική και πνευματική καθυστέρηση μέσα σε συνθήκες γκέτο και αφετέρου βέβαια υπονομεύει συστηματικά την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας στην περιοχή. Είναι πολύ παλιές βέβαια οι αμαρτωλές ιστορίες που σχετίζονται με το προξενείο, ξεκινώντας φυσικά με το βασικό ρόλο στην προβοκάτσια που αποτέλεσε την αφορμή για τα Σεπτεμβριανά του 1955. Ας δούμε την επόμενη διαφάνεια. Θυμίζω ότι η βόμβα που έσκασε στο Φερόμενο ως ποιή του Κεμάλ είχε έρθει από την Τουρκία μέσα στο διπλωματικό σάκο του προξενείου Κομωτινής. Αυτός που την τοποθέτησε ήταν υπάλληλος του προξενείου, συντοπίτης μας από χωριό της Κομωτινής, ο Οκτάι Εγκίν. Και ο ίδιος στη συνέχεια απέδρασε στην Τουρκία μετά το θεάριστο έργο που επιτέλεσε μέσα στο πόρτ μπαγκάζ του τότε προξένου Κομωτινής. Αργότερα βέβαια ανταμείφθηκε για όλο αυτόν τον κόπο του, έφτασε να γίνει μέχρι και νομάρχης Καπαδοκίας. Και φυσικά από τότε μέχρι σήμερα η αλυσίδα των προκλήσεων είναι πραγματικά ατελείωτη. Την επόμενη παρακαλώ. Σήμερα ο Τούρκος πρόξενος παραβιάζει συστηματικά τον τυπικό διπλωματικό ρόλο του, πραγματοποιώντας ηγετικές εμφανίσεις στα χωριά, όπου παραδίδει μαθήματα τουρκισμού ή παρεμβαίνοντας απροκάλυπτα στις τοπικές πολιτικές εξελίξεις, κυρίως βέβαια στις προεκλογικές περιόδους, αλλά όχι μόνο. Την άλλη, την ίδια ώρα συνεχίζεται και συχνά μέσα σε συνθήκες τρομοκρατίας ο εκτουρκισμός των κομμάτων, επινοούνται τουρκικά έθιμα, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις λατρείας προς τον Κεμάλ και τη μητέρα πατρίδα Τουρκία, όπως απροκάλυπτα την αποκαλούν. Διοργανώνονται έως και τελετές προς τιμή των Οθωμανών κατακτητών της Θράκης. Στην επόμενη διαφάνεια μπορούμε να δούμε μια εικόνα από τα 40 κουρμπάνια στην Κλώη Ροδόπης. Είναι ακριβώς μια γιορτή, ένα μνημόσυνο θα λέγαμε, για τους δίθεν 40 ήρωες που είχαν πέσει μαχόμενοι κατά την κατάκτηση της Θράκης το 14ο αιώνα. Αυτό το τιμούν μέσα στο ελληνικό έδαφος. Και ταυτόχρονα βέβαια υπάρχουν σαφή τεκμήρια ότι μέσω των μηχανισμών το προξενείο πρώτον μισθοδοτεί χιλιάδες άτομα για τον έλεγχο των μουσουλμανικών οικισμών, δεν μπορεί να είναι κυριολεκτικά φύλο. Στην επόμενη διαφάνεια, διακινεί κονδύλια για την ανέγερση πολυτελών τζαμιών ακόμα και σε μικρά μειονοτικά χωριά. Εδώ βλέπετε εικόνες από ένα τέτοιο τζαμί. Και την επόμενη, κοιτάξτε πολυτέλεια, όπως και την επόμενη. Και εδώ βλέπετε ποιος είναι από πίσω. Παρακαλώ στην επόμενη. Επισήμως, αυτό το πράγμα έχει δηλωθεί ότι έγινε με έρανο των φτωχών κατοίκων του χωριού.
Το ΣΔΟΕ όμως κυνηγάει συνταξιούχους και χαράτσια βάζει. Δεν κάνει τίποτα για αυτές τις ιστορίες. Τρίτον. Δανειοδοτήνει ολοκληρωτικές επιχειρήσεις και αγορές χριστιανικών περιουσιών. Τέταρτον, χορηγεί υποτροφίες. Στην επόμενη θα δούμε ότι συντηρεί παιδικούς σταθμούς, όπως είπε και η Καρανικοπούλου προηγουμένως, κατά παράνομα τουρκόφωνα νυπταγωγεία. Εδώ βλέπετε εικόνα από εκδήλωση σε ένα τέτοιο παιδικό σταθμό με τα παιδάκια ντυμένα στα εθνικά χρώματα της Τουρκίας. Έκτον, στην επόμενη, συντηρεί επίσης τις κοινωνικές εφημερίδες που αποτελούν βασικούς αγωγούς μίσους κατά των χριστιανών. Η παρακειμένη μου Χαρά Νικοπούλου είχε την ευτυχία και την τιμή να δεχτεί στο πετσί της την ευγενή περιποίηση της Πυρλίκ, της Τζουντέν και της Μιλέτ. Να μην τα επαναλάβουμε. Εδώ βλέπετε μία φωτογραφία από πρωτοσέλιδο της Πυρλίκ στις 30 Αυγούστου του 2012. Πρωτοσέλιδα πανηγυρίζει λοιπόν η Πυρλίκ με αυτόν τον τρόπο μέσα στην Ελλάδα για τη μικρασιατική καταστροφή και τη σφαγή των παππούδων μας. Είναι η απίστευτη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Λόγος λοιπόν που κάνουμε τις δίκες εναντίον της εφημερίδας κάνω εγώ προσωπικά από την Πυρλίκ και την Κυρία μου δεν είναι εκδικητικός όπως λέει η μειονότητα. Εφόσον έχουν τέτοια δημοσιεύματα, είμαστε σε φάση που ζητώ πλέον την προσωποκράτησή τους και να κλείσουν αυτές οι μειονοτικές εφημερίδες. Έβδομον, χρηματοδοτεί δεκάδες εκδηλώσεις κάθε μήνα που προάγουν τον τουρκισμό. Όγδον, χρηματοδοτεί εκατοντάδες πολιτιστικούς δίθεν τουρκοσυλλόγους που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια ακόμα και στα μικρότερα χωριά. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε μια φωτογραφία με έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους, την παράνομη Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Και στην επόμενη παρακαλώ, εδώ είναι το μπλουζάκι από έναν άλλο σύλλογο στον Εχίνο Ξάνθης με το όνομα Λαλά Σαχίν Πασά. Είναι ο Οθωμανός χαρακτητής της περιοχής τον 14ο αιώνα. Δείτε τώρα τι έχει το μπλουζάκι ακριβώς εδώ στην προστινή του πλευρά. Είναι τα χρώματα της σημαίας της ανεξάρτητης Θράκης. Γιατί βέβαια οι τουρκόφρονες, όπως δείξανε και πριν, έχουν κυκλοφορήσει και σημαία, η οποία εμφανίζεται, όπως βλέπουμε, και εντός ελληνικού εδάφους. Τη βλέπετε και στην επόμενη διαφάνεια. Ένατον, χρηματοδοτεί τα πάμπολα ταξίδια δεκάδων θεσμικών τουρκοφρόνων στην Τουρκία. Εντυπωσιακή η επόμενη διαφάνεια. Όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και στην Ευρώπη, όπου συχνά μετέχουν σε διεθνή φόρα καταγγέλλοντας την Ελλάδα ως αυταρχική και φασιστική χώρα που καταπιέζει τους Τούρκους της Θράκης, όπως αυτοαποκαλούνται, και παραβιάζει τα μειονοτικά τους δικαιώματα. Τον τελευταίο καιρό τα ταξίδια αυτά και οι καταγγελίες έχουν μάλιστα ιδιαίτερα πολλαπλασιαστεί. Δέκατον, διακινεί κονδύλια για την πληρωμή των ψευδοκουφτίδων και των οργάνων τους. Θυμίζω εδώ ότι παράλληλα με τις νόμιμες υπάρχουν και οι παράνομες μουφτίες, που είναι όργανα της Τουρκίας και βασικός πυλώνας της τουρκικής πολιτικής για την υποδιοίκηση της μειονότητας. Οι δύο ψευδομουφτίδες προάγουν συστηματικά τον τουρκισμό και τον νεοοθωμανισμό και χρησιμοποιούν τη θρησκεία εντελώς προσχηματικά. Ας δούμε την επόμενη διαφάνεια. Και δυστυχώς σε αυτούς έχουν υπαχθεί πλέον οι περισσότεροι ημάμιδες της Τράκης. Αυτό επειδή τα τελευταία χρόνια συνέβαινε άλλο ένα εξωφρενικό, δηλαδή το ελληνικό κράτος άφηνε απλήρωτους τους νόμιμους ημάμιδες. Οπότε έτσι οι άνθρωποι, ακόμα και καλή προαίρεση να είχαν, δίχως πιστό και ασφάλιση, αναγκάζονταν να δηλώσουν υποταγή τους αυτομουφτίδες, ώστε να μπορέσουν, όπως αντιλαμβάνεστε, να επιβιώσουν. Έμενα λοιπόν έρευνα στις διαθέσεις του προξενείου, που βέβαια έχει να τους πληρώσει, όπως είπαμε, και μάλιστα με ζεστό μαύρο χρήμα. Τώρα πια βέβαια, με την περίφημη τροπολογία που πέρασε πρόσφατα από την Ελληνική Βουλή, ο νόμος του 2007 για τον διορισμό των ημάμιδων επανενεργοποιήθηκε. Στην επόμενη παρακαλώ. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό, αρκεί όμως φυσικά να ισχύσει αυτό και στην πράξη. Γιατί την τροπολογία την πολέμησαν και την πολεμούν, βλέπετε ένα ενδεικτικό. Εδώ είναι, ναι, είναι η διαφάνεια που δείχνουμε την προσχηματική ακριβώς, το είπε και πριν η Χαρά Νικοπούλου με τα Κοράν Κουρσού, την προσχηματική χρήση της θρησκείας μέσα στα τζαμιά. Την τροπολογία λοιπόν την πολέμησαν και την πολεμούν με απίστευτη λύσα τόσο η επίσημη Τουρκία, ας δούμε την επόμενη διαφάνεια, εδώ βρισκόμαστε, όσο και τα ενθράκη ενεργούμενά της, είναι από την τρακιανή σεσί του Αμπτουλκαλίμ Ντεντέ. Το πρωτοσέλιδο. Τε κάνουν ό,τι μπορούν για να μείνει κενό γράμμα και να μην εφαρμοστεί. Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα που πρέπει να το κερδίσει τέλος η ελληνική πολιτεία.
Και για να κλείσουμε με τις δράσεις του προξενείου, να πούμε ασφαλώς ότι αυτό συντονίζει τόσο τους μειονοτικούς δημάρχους, όσο και τους μειονοτικούς βουλευτές. Όλοι τους εξάλλου και ανεξάρτητα από το προσωπείο του Ελληνικού Κόμματος με το οποίο εκλέγονται, ας δούμε την επόμενη διαφάνεια, όλοι τους είναι μέλη ή έχουν φανερές σχέσεις με το φασιστικό τουρκικό κόμμα της Θράκης, το ΤΕΜΠ. Το κόμμα που είχε ιδρύσει δηλαδή ο διαβόητος Αχμέτ Σαδίκ, που δεν μετέχει βέβαια το κόμμα αυτό στις εκλογές, άμεσα λόγω του εκλογικού ορίου του 3%, αλλά όπως βλέπετε μετέχει με διάφορους τρόπους έμεσα. Το ΤΕΠ εννοείται ότι επίσης χρηματοδοτείται μέσω του προξενείου και για τα γραφεία που συντηρεί σε Κομποτινή, Ξάνθη και Μέγα Δέριο, και για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί και για τα συνεχή ταξίδια των παντελώς, το τονίζω αυτό, ανεπάγγελτων στελεχών του. Ο πρόεδρος του μάλιστα, το βλέπετε και στις φωτογραφίες, ο Χασάν Αλί Τσαβούς είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση προξενικής μαριονέκτας. Μιλάμε για τον πρώην καφετζή της παράνομης τουρκικής νεολαίας και έναν άνθρωπο εντελώς αμόρφωτο που αναβαθμίστηκε μια νυχτή σε πρόεδρο κόμματος και έκοτε κυκλοφορεί με υπερπολιτελή BMW και βρίσκεται συνήθως μεταξύ Άγκυρας, Προύσας και Βρυξελών, όπου επίσης δρά μαζί με τους υπόλοιπους και αυτός ως συκοφάντης της χώρας μας. Κάνει και προκλητικές δηλώσεις βέβαια, ας δούμε την επόμενη διαφάνεια, όπως η προμηνών δήλωσή του στο τουρκικό κανάλι TRT, ότι καλά θα κάνει η Ελλάδα να πάψει να καταπιέζει εμάς τους Τούρκους της Θράκης, γιατί αλλιώς, γιατί η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Αυτές είναι εν συντομία οι κύριες δραστηριότητες του προξενείου Κομοτηνής και νομίζω πως ήδη έγινε αντιληπτό το βασικό συμπέρασμα, ότι δηλαδή το προξενείο παίζει το ρόλο ενός κανονικού στρατιωτικού επιτελείου, μέσω του οποίου ελέγχονται και συντονίζονται όλες οι δράσεις που έχει εξαπολύσει η Τουρκία εδώ και χρόνια στη Θράκη. Πίσω που μπορείτε να δείτε μερικές ακόμα φωτογραφίες από κάποια πολύ χαρακτηριστικά συμβάντα ανάμεσα στα δεκάδες που σημειώνονται κάθε μήνα. Εδώ είναι από την υποδοχή που επεφύλαξε ο ξενοβουλευτής Σάντης Μέτε στον Τεβλέτ Μπαχτσελή, αρχηγό των Γκρίζων Λύκων προλίγων μηνών στη Θράκη. Στην επόμενη είναι ο Μπαχτσελή στην Κομοτηνή και γύρω του ντόπιοι, κομοτηναίοι τουρκόφρονες, που χαιρετούμε το σήμα των Γκρίζων Λύκων. Φυσικά ο Μπαχτσελή δεν είναι ο μόνος, το φαινόμενο εμφάνισης Τούρκων πολιτικών, ακόμα και υπουργών ή αντιπροέδρων που περιοδεύουν στη Θράκη είναι πολύ συχνό. Στην επόμενη βλέπουμε πάλι τον Μέτε, τον Αχμέτ Μέτε, τον μουφτή, σε προπέρσινο συνέδριο στην Άγκυρα, με θέμα, ακούστε το κι αυτό, το έλλειμμα δημοκρατίας που υπάρχει στην Ελλάδα και όπως βλέπετε προμετωπίδα στο πάνελ είναι η σημαία της ανεξάρτητης Θράκης. Μαζί του είναι δύο πρόεδροι αλληλεκτροτικών σωματείων, Χαμπίπ Οκλού και ο Φερού Πασκάλ και επίσης δύο ακόμη Έλληνες πολίτες, ο Τζεβίλ Καψάρ και η Περιπίν Χαϊρουλά, γιατρός στην Κομοτηνή παρακαλώ, και αυτοί είναι μόνιμοι συκοφάντες από τους σημαντικότερους συκοφάντες της χώρας μας διεθνώς. Στην επόμενη βλέπουμε πάλι τον Μέτε, πέρυσι στη Σαμψούντα του Πόντου, πρόπερση μάλλον, ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης των Γκρίζων Λύκων. Και στην επόμενη βλέπετε και τον ψευδομουφτή Κομοτηνής, η Μπραμ Σερίφ, σε περσινή του επίσκεψη στη Σαμψούντα στις 19 Μαΐου. Ξέρετε ποια είναι η μέρα αυτή και τι τιμούμε τη μέρα εκείνη. Αυτή βέβαια η εκδήλωση που πήγε ο Σερίφ δεν είχε φυσικά ως θέμα την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, αλλά ακούστε, είχε ως θέμα τη γενοκτονία που δήθεν υπέστησαν οι Τούρκοι της Μακεδονίας από το ελληνικό κράτος μετά το 1912. Στην επόμενη, πάλι ο Σερίφ στην Κεσάρι της Ανατολικής Θράκης πριν από 5 μήνες σε αλυτρωτική ομιλία του με φόντο την τουρκική σημαία και τη φωτογραφία του Κεμάλου. Και εδώ κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες, ας δούμε και την επόμενη, από αλυτρωτικά σωματεία που αυτοποκαλούνται Τούρκοι της Δυτικής Θράκης, δραστηριοποιούνται σε Τουρκία και τη Δυτική Ευρώπη, ας βάλουμε και την επόμενη, και συκοφαντούν συστηματικά στα διεθνή φόρα την χώρα μας. Και στην επόμενη βλέπετε στιγμιότυπο έξω από τα γραφεία τέτοιας οργάνωσης στις Βρυξέλλες με τα παλικάρια που κάθονται εκεί να χαιρετούν με το σήμα των Γκρίζων Λύκων. Αυτά τα σωματεία κινούνται με ξεκάθαρη αποσκιστική λογική, προπαγανδίζουν τη θρακική ανεξαρτησία και έχουν ως έμβλημά τους, όπως είπαμε, τη σημαία της Θράκης, της ανεξάρτητης Θράκης. Πολύ συχνά όμως, όπως βλέπουμε στην επόμενη διαφάνεια, στη σημαία αυτή μπροστά φωτογραφίζονται ακόμα και βουλευτές της Ελληνικής Βουλής, όπως ο Τσετίν Μάντατζη, πρώην βουλευτής Σάντης με το Πασόκ,
Ενώ στην επόμενη βλέπετε πάλι τον Μάνταζη, παρέα με τον άλλο βουλευτή του Πασό, τον Αχμέτ Χατζιοσμάν από τη Ροδόπη, μαζί τους ο πρώην πρόξενος Κομωτινής Μουσταφάς Άρνιτς, οι ψευτομουφτίδες Ξάνθης και Κομωτινής, ενώ ο κύριος στη μέση με το μουστάκι το άσπρο είναι πολύ απλά ο περιβόητος Χαλίτ Ερέν, πρόεδρος του Ριζιτσά, είναι ένα σωματείο που υποτίθεται προάγει την Ισλαμική θρησκεία και τον πολιτισμό. Είναι συνένα πρόσωπο του τουρκικού παρακράτους, μέσω του οποίου έρχονται πακτολοί μαύρου χρήματος στη Θράκη και κινούνται πολλά νήματα σε εξελίξεις στην περιοχή. Θεωρείται μάλιστα ιεραρχικά ανώτερος του εκάστοτε Τούρκου προξένου, ο Χαλίτ Ερέν. Στην επόμενη φωτογραφία βλέπετε ένα γνωστό πλάνο, που είναι, είναι γελίο βέβαια μέσα στην τραγικότητά του. Είναι ο βουλευτής της Ελλάδας, Αχμέτ Χατζιοσμάν, σε ρόλο ορτινάντσας του Τούρκου πρέσβη, να του κρατάει την ομπρέλα για να μην βραχεί. Στην επόμενη, πάλι ο Χατζιοσμάν, σε προλίγων μόλις ημερών, αυτό γίνεται από δύο εβδομάδες, είναι τελευταίο, συμμετοχή του σε τουρκοσυνέδριο στη Βιέννη, κοιτάξτε τον πόσο καμάρι ποζάρει δίπλα στον Ερντογάν. Και τέλος, άλλη μια φωτογραφία, για να μην νομίζετε πως έχουμε κάτι με το συγκεκριμένο κόμμα, θα δούμε και το άλλο κόμμα. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία με τη σημαία της ανεξάρτητης Θράκης που την προβάλλει στο Facebook, αυτή τη φορά ένας υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Εργάν Τιμάμογλου. Το πολιτικό το μικρόβιο αυτό έχει αλώσει σύμπαντα τον πολιτικό κόσμο στη Θράκη. Δεν θα συνεχίσω άλλο, ο κατάλογος είναι ατέλειωτος. Ενώ όμως συμβαίνουν όλα αυτά, το μεν επίσημο ελληνικό κράτος περί άλλα διαβάζεται, συνεπές άλλωστε στον γνωστό ενδοτικό ρόλο του, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα και με γνωστές πλέον περιπτώσεις, όπως η υπόθεση με τον ημάμι του Σώστη ή η αποκάλυψη ότι η λεγόμενη τουρκική νεολαία Κομωτινής, στην επόμενη φωτογραφία τη βλέπουμε, ένα πραγματικό άντρο ασυδοσίας και κολαπτήριο τουρκισμού, όχι μόνο ήταν παράνομη η ίδια, αλλά επί 20 χρόνια διατηρούσε στην καρδιά της πόλης πολυσύχναστο αναψυκτήριο, χωρίς αφημί και ταμιακή. Στην επόμενη, και οι δύο υποθέσεις έγιναν γνωστές από τον αντιφωνητή και τις ιστοσελίδες μας, προκάλεσαν σ' άλλο, έφτασαν στο σημείο να εγείρουν μέχρι και μαζικές ερωτήσεις στη Βουλή από κυβερνώντες μάλιστα βουλευτές, ιδίως η ιστορία με τον ημάμι Μπιλάλ, που επειδή ήθελε απλώς να ασχολείται με τα θρησκευτικά του καθήκοντα και δεν προσκυνούσε το προξενείο, ας βάλουμε την επόμενη, έφτασε ο άνθρωπος να συκοφαντείται ως ελληνοπράκτορας, προσέξτε, να δέχεται απειλές και τελικά να δεχτεί μέχρι και την επίσκεψη του ίδιου του προξένου, που πήγε στο τζαμί του Σώστη μαζί με τους μπράβους του και επί τρεις ώρες τον πίεζε και τον απειλούσε, αυτό που καταλαβαίνετε είναι απολύτως εξωφρενικό. Αλλά ενώ έχουμε εδώ έναν ξένο διπλωμάτη που ενεργεί ως κοινός τραγούκος απέναντι σε Έλληνα πολίτη μέσα στην Ελλάδα, και αυτό αποκαλύπτεται και γίνει μαζικά μέσα στη Βουλή ακόμα και το αίτημα άμεσης απέλασης του προξένου, τελικά η επίσημη ελληνική αντίδραση ήταν φυσικά αυτή που όλοι γνωρίζετε. Μάλλον δεν την γνωρίζετε, ούτε εγώ το γνωρίζω, γιατί απλά δεν υπήρξε. Αλλά και τοπικά, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα από όσο στην Αθήνα. Ας δούμε την επόμενη διαφάνεια, καθώς οι τόπικοι χριστιανοί πολιτευτές συμπεριφέρονται και αυτοί συνήθως ως δουλοπρεπείς ακόλουθοι του αφέντη, από το οποίο τις διαθέσεις μάλλον αισθάνονται ότι εξαρτάται η εκλογή ή η επανεκλογή τους. Ευθύνη όμως έχουν και οι απλοί πολίτες, την άλλη παρακαλώ, που συνήθως κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, θεωρώντας ελαφρά την καρδία, πολύ ελαφρά όμως, ότι όσα λέγονται είναι υπερβολές κάποιων γραφικών συνωμοσιολάβαινων. Φυσικά αυτό τους βολεύει κιόλας μέσα στην ευρύτερη άμβλυνση των αντανακλαστικών μας ως λαού και στην εμπεδωμένη μας πλέον συνήθεια να κρατάμε το κεφάλι κομμένο στην άμα. Η πικρή αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε τις ευθύνες μας για αυτή την παθητικότητα σε σχέση με τα όσα γίνονται γύρω μας. Και αυτή η ευθύνη για ό,τι συμβαίνει ειδικά στη Θράκη βαραίνει φυσικά πρωτίστως εμάς τους στρατιώτες. Εγώ σας διαβεβαιώνω ότι όσα ανέφερα είναι απλώς το 1/1000 από όσα γίνονται στην πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατελείωτες. Ελάχιστοι όμως τη Θράκη τα γνωρίζουν και όχι βεβαίως επειδή δεν έχουν την ευκαιρία να τα μάθουν. Απλώς φταίει η νοοτροπία που προανέφερα. Ας δούμε και τις επόμενες. Ναι, θα τις τρέξουμε λίγο γρήγορα. Εδώ. Μέσα στο τοπίο πάντως αυτό τίθεται ξεκάθαρα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας στη Θράκη. Οι στόχοι της Άγκυρας είναι σαφείς και συγκλίνουν στην επιβολή μιας άτυπης συγκυριαρχίας του τουρκικού προξενείου με το ελληνικό κράτος υπό τη σαφέστατη απειλή αιτήσεως ανεξαρτησίας.
Έτσι η Τουρκία επιδιώκει. Ας δούμε την άλλη, εδώ βλέπουμε τον Τουραμάν. Ας προχωρήσουμε και στην επόμενη. Μία ανεξάρτητη παιδεία με Τούρκους δασκάλους και βιβλία. Μία ανεξάρτητη θρησκευτική αρχή που θα ελέγχεται από τουρκοπράκτορες τύπου ΜΕΤΕ. Μία ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα που θα χρηματοδοτείται από Τούρκους επιχειρηματίες ή άλλες πηγές από την Τουρκία τύπου Ιρζιτσά. Και να διευκολυνθεί ιδιαίτερα από την υπαγωγή της Τράπεζας σε καθεστώς ΕΟΣ. Θα υποθούν αρκετά περί ΕΟΣ στη συνέχεια. Μία αμοιβώς τουρκική πολιτιστική δραστηριότητα που θα εξαφανίσει τον κομματικό πολιτισμό και θα εκτουρκίσει πλήρως ό,τι απέμεινε από τα έθιμα των μουσουλμάνων της Τράκης. Και τέλος, μια ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα είναι το κυρίως πολιτικό όργανο επιβολής ισχύως της Άγκυρας στη Θράκη. Τελειώνω σε μισό λεπτό. Όλη αυτή η υπονομευτική δράση του προξενείου τόσο προκλητικά διωγγώνεται μέρα με τη μέρα, ας το δούμε πάλι, να το εντυπώσουμε, μέσα στην ευρύτερη κλιμάκωση της νεοοθωμανικής πολιτικής της Άγκυρας, ώστε το ερώτημα για το κλείσιμό του, έστω και με σταδιακά βήματα, παραδείγματος χάρη με τον αρχικό περιορισμό της πολυπρόσωπης διπλωματικής του υπηρεσίας, οφείλει να τεθεί κατεπηγόντως στο τραπέζι της συζήτησης για τα εθνικά μας θέματα. Σχετικό διπλωματικό κόλλημα δεν υπάρχει κανένα. Είναι αποκλειστικά θέμα πολιτικής βούλησης. Χιλιάδες είναι τα αδιάστατα τεκμήρια επί των οποίων θα μπορούσε να στηριχθεί μια τέτοια απόφαση και πάντοτες είναι και οι ευκαιρίες που δίνονται σχεδόν καθημερινά. Όσο με τη γνωστή πλέον φοβία ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε δίθεν ένταση σε λειτουργικές σχέσεις, δεν μπορεί να λειτουργεί επάπειρον ως δικαιολογία στουρθοκαμιλισμού και άτακτου ενδοτισμού που απλώς και μόνο αποθρασίνουν την ήδη εμφανώς εχθρική και επίβουλη Τουρκία και φέρνουν κοντύτερα τον κίνδυνο. Ποια είναι η λειτουργική φιλία, αυτή του λύκου με το πρόβατο, αυτό είναι το ερώτημα. Η ειρήνη στη Θράκη κινδυνεύει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από τη δράση του προξενείου. Και όσο δεν αποκλείζουμε αυτόν τον μηχανισμό που βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας, θα είμαστε ανά πάσα στιγμή όμοιροι των προθέσεών του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Καπέδρο, για την